Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Άγγελος και είτε εδώ χάος, είτε εδώ κατάσταση. Επικρατεί εδώ και μέρες στο προσωπικό μου χώρο. Το γραφείο είναι full τα πράγματα. Εδώ ρούχα πάνω στις καρέκλες. Γιατί υπολογιστές στο πάτωμα, υπολογιστές πάνω στο κρεβάτι. Εντάξει, νομίζω πλέον η μόνη λέξη που αρκεί για να περιγράψει αυτή τη φάση που βλέπετε εδώ στο μάτι μου είναι ένα. Αχουρί. Ή αλλιώς, θα σας χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο, εμένα δηλαδή, απαραδεκτός. Ναι, αυτή τη φορά το αντιλαμβάνομαι κι εγώ ότι είναι πραγματικά μια αδιανόητη κατάσταση. Κι άλλος σου λέει, Άγγελε, ρε φίλε Άγγελε, πώς ζεις εδώ μέσα, πώς κινείς εδώ μέσα. Ναι, αυτό δεν ναι, θέλει το με ρίξεις. Έχω καταφέρει να βγάλω εγώ ένα σενάριο. Σα έχω πει 100 φορές. Να σα πω τώρα. Λοιπόν, αλλά μην ανησυχείτε, μην μου τα λένε στα σχόλια κάτω, μην απογοητεύεστε. Σήμερα θα το κάνω σε βίντεο όλο αυτό. Δεν το κάνω απλά έτσι να το μαζέψω. Θα κάνω με βίντεο σημασίας. Βίντεο, κομικό βίντεο, κομικό σημείο. Breaking point. Για να μπορέσουμε να. Αν είναι το δωμάτιό μου, ένα καλύτερο μέρος για να ζήσεις. Εντάξει, μπορεί να είναι μέρη έτσι, όπως βλέπετε. Αλλά πλέον και εγώ ίδιος που είμαι, ας πούμε, έτσι, ο υπέτειος αυτής της κατάντιας, το δωμάτιό μου δηλαδή, μπορώ να πω ότι και εγώ ίδιος το έχω βαρεθεί να βλέπω το δωμάτιό μου σε αυτή την πράγματι φάση. Ευελπιστώ, σύντομα, να το διορθώσω, να το φτιάξω, να το τσουλουπώσω, να το κάνω βιώσιμο για να μπορέσω να σα και εγώ. Και δεν είναι μόνο, αν είναι παραμείνει έτσι για πολύ καιρό ακόμα, βλέπετε, ξέρετε, μη μου είναι και μπορίκια. Αυτό είναι το θέμα. Μη μου είναι και μπορίκια. Και να χρειάζεται τα αλουρέι πάνω από το ταβάνι. Ξέρετε, τα μπορίκια στεφαλώνουν στου τοίχου. Έχουν νύχια. Ρατζώνονται σαν γάτσι του Βίντσι. Σε αυτοκίνητα και στου ορειβάτε. Ποντίκια δεν είναι ανεβιά ακόμα, ούτε κατσαρίδες με αυτή την έννοια, αλλά είναι πολύ κοντά. Ας πούμε το πάτωμα εδώ βλέπετε, πως είναι αυτό το πλάνο, βλέπετε εδώ ακόμα και οι υπολογιστές είναι στη μέση του πατωμάτους. Ενώ κανονικά οι υπολογιστές είναι πάνω στο γραφείο, μόνιμα. Και ο δεύτερος, αυτός που την τρώω κάθε μέρα, αυτός εδώ. Θα κάνουμε και βίντεο και το γραφείο, σε χωριστό βίντεο, και όλα σε ένα, γιατί να έχει και λίγο συνέχεια τα βίντεο. Ναι, βέβαια εντάξει, πρέπει να πάρει και παραπάνω από μία ώρα για να το καθαρίσω όλο αυτό. Είναι απλά. Δι, σκοπεύω να κάνω ένα τίμιο επαγγελματικό καθάρισμα. Και όχι όπως να είναι, να το πάω απλά να το πάρω εδώ και τα βάλω σε χαπαλού να μην ενοχλούν. Θα κάνουμε ένα θυμάσαιμα τη προκοπή. Δεν θα πάρω δηλαδή αυτά και να τα βάλω σε πάτωμα. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Θα κάνουμε ένα τίμιο, ένα σεβαστό μάζεμα. Που να μετράει στα πάντα. Να μετράει στην ευκαιρία, να μετράει στην βιωσιμότητα ενός χώρου, στην καλλιτεροποίηση ενός χώρου, είναι ακόμα καλύτερος, ακόμα πιο περιποιημένος. Μου το λένε όλοι. Άγγελε, κάνε κάτι. Δεν μπορεί να ζήσεις εδώ μέσα. Δεν μπορείς με τίποτα. Και τους κατανοήσα αργά. Αργά τους κατάλαβα. Τους άκουσα. Άκουσα κάποιον άλλο να μου λέει αυτό το πράγμα. Πολύ αργά, Άγγελε, το άκουσες. Αλλά να είσαι έτσι. Στην εδώ την κατάσταση. Εντάξει, σύντομα όμως θα το βελτιώσουμε αυτό. Γιατί και εγώ, ακόμα και εγώ ίδιος που είμαι υπεύθυνος για αυτή την κατάντια, το βαρέθηκα. Και είπα ρε φίλε, Άγγελε, δεν μπορώ άλλο, τέλος. Τελείωσα, done. Πρέπει να κάνω κάτι για τον εαυτό μου, για την ζωή μου, για την καθαρότητά μου. Δεν πάω αντί να πατάω στο πάρεμα να πάω πάνω στους φακέλους και στις προτυπήσεις στους υπολογιστές. Να συνάγεται μέσα με τον ύπνο ή από το βράδυ, το πρωί που συμβαίνει κανονικά από το ύπνο του βραδινό. Δεν γίνεται, ούτε εμένα μ' αρέσει. Ειδικά αυτό που το παράδειγμα που θέσαι προηγουμένως με τον ύπνο και το πάρεμα είναι λίγο εξωφρενικό να το ακούς. Δηλαδή αντί να πατάς κάτω να πατάς πάνω στις προτυπήσεις στα χαρτιά που έχω κάτω στο πάρεμα, βλέπετε αυτά εκεί. Ή εδώ με την υπολογιστή που έχω πάει στο πάτωμα, να πεις, στο σέδα. Ο δεύτερος που έχω, έχω δύο υπολογιστές. Και αν καταλάβεις πως η κονσόλα είναι υπολογιστής, έστω και τίτλος. Λοιπόν παιδιά, θέλω να κάνουμε αυτό το βίντεο σε μια υπενθύμηση, γιατί βλέπετε και στις αναλύσεις που έχω κάνει τις τελευταίες,
Σας δίνω μόνο ελαφείο, δεν σας δίνω όλο δωμάτιο. Γιατί δεν είναι το βίντεο, δεν είναι δίνεις μια ανάλυση που κάνουμε για ένα θέμα οπουδήποτε να δίνω δωμάτιο, δεν είναι θέμα, πρέπει το ξένα βίντεο να έχει το θέμα του. Τη θεματολογία του. Δεν κάνουμε την άλλη εδώ μέσα, δεν κάνουμε την άλλη εδώ πέρα. Κάνουμε σχετικά πράγματα, συμβασμένα πράγματα, όμορφα πράγματα. Λογικά πράγματα. Τι είμαι πράγματα. Να πω κάτι, όχι, δεν τα πω. Δεν μου άρεσε να το περάσω να φάω, αλλά νομίζω για αυτήν την φάση το προηγούμενο λέγεται απλά απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Unacceptable. Unacceptable, αγγελέ. Unacceptable. Αδιανόητο να είναι τόσο χάλια, τόσο απεριποίητο, τόσο βρώμικο. Τόσο ότι τα πράγματα με στη μέση του πατώματο δεν μπορεί να περπατήσει καν. Ναι, παιδιά, το κατανοώ αυτό. Καταλαβαίνω τι εννοείται, καταλαβαίνω. Μια λογική μου λέτε αυτά τα πράγματα σε μένα. Απλά επειδή θέλω να κάνω σε βίντεο όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Βέβαια, σας είπα, θα το κάνω σε ένα βίντεο κυριογραφείο για το πάτωμα. Το κάνω, πάτω το γραφείο, πάτω το πάτωμα, θα δω ποιο. Και μετά όλα υπόλοιπα. Ότι μείνει για το τέλος. Σύντομα όμως θα το αλλάξω αυτό. Δεν θα μείνω ακόμα για πολύ καιρό έτσι. Βαρέθηκα, σκάθηκα. Κουράστηκα, τέλος. Τέλος. Πραγματικά τέλος. Και έκανα ό,τι μπορώ, ό,τι φαίνεται από το χέρι μου, να παραμείνει καθαρό. Καθαρό και περιποιημένο. Τώρα αυτά εδώ στο πάτωμα μπορώ λίγο να τα κάνω και όταν είναι σαρή ώρα. Γίνεται, είναι εύκολο. Απλά οι φρυντοί φεύγουνε. Μετά στους φακέλους και στο γραφείο έχω φρυντοί παντού. Και εδώ και κάτω, αλλά θα το κάνουμε σε βίντεο, όχι τώρα. Αν γίνεται να το κάνω και τώρα σε σαρή ώρα, αυτό γίνεται πολύ γρήγορα. Και τα καλώδια μπορούν να φύγουν από εδώ. Θα τα πούμε όλα αυτά στο βίντεο. Μάλλον πρώτα θα κάνω το γραφείο και μετά θα κάνω το πάτωμα. Γιατί το γραφείο δεν έχει πολύ φορτηγία πάνω. Πολύ πράγματα. Το μόνο ελληνικό ελεύθερο σημείο του γραφείου αυτή τη στιγμή είναι αυτό εδώ. Βλέπετε εδώ που είναι ελεύθερο. Ό,τι πρέπει να είναι κατηλημένο, όλο. Άρα λίγο και το πίσω. Και εδώ, και εδώ. Αλλά όλο το υπόλοιπο είναι κατηλημένο. Και εδώ λίγο, άντε, αν βάλεις αυτό στην άκρη, εδώ έχει ένα προχώρο. Τι είναι, να βάλω, αριστερά, πας εδώ, τσακ, το κλείβω και αυτό. Ή ας πούμε, τι είναι πάνω να δώσω. Βάζω αυτό εδώ, τώρα δέσαμε, ορίστε, τώρα μάλιστα, και να χαίρω πολύ τώρα. Αν την κατανάλωσες όλο το γραφείο σου. Γενικά δεν ξέρω, δεν ξέρω τι λένε οι ανωτεροί μου, αλλά πρέπει να το αλλάξω αυτό το γραφείο, είναι πολύ μικρό. Χωράει ίσα ίσα χωράει τα πράγματά μου. Ό,τι πράγματα έχω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή εδώ. Πρέπει να πάρω ένα καινούριο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Να βρω το κατελότερο για μένα. Γραφείο. Γραφείο κανονικό. Όχι πολυτελές και με βίλες. Όχι. Ένα κανονικό γραφείο. Μέτριο μεγάλο. Δεν ξέρω. Θα το δείξει η διάσταση που θέλω εγώ. Αλλά τώρα λένε όλοι που βλέπεσαι με αυτό και κάνει τη δουλειά σου. Κάτω αυτό. Αυτό κρατάω. Απλά κάνω μια εικασία και λέω ότι απλά ίσως να αλλάξω γραφείο κάποια στιγμή στο μέλλον. Το έχω 20 χρόνια αυτό το γραφείο. Είναι το πολύ παλιό. Και ακόμα κρατάει. Να, βλέπετε εδώ τα στηρίγματα. Απλά ναι. Είναι πολύ γερό. Είναι υπερχεγέλασε. Και εδώ δεν είναι. Το ποδαράκι εδώ το γραφείο δεν είναι. Δεν γυρίζει, δεν σε βιδώνει. Είναι πολύ θετικό. Όπως είναι όλα τα γραφεία. Όχι μόνο το δικό μου, δεν είναι που δεν είμαι μόνο το δικό μου γραφείο. Είναι όλα τα γραφεία έτσι δυνατά και δεμένα σωστά. Και μάλιστα εδώ, όπως είπα προηγουμένως, δεν έχω μόνο φορτυπίες όπως βλέπετε εδώ. Έχω και άλμπουμ, έχω και κομμάτια, έχω φορτυπίες, έχω φωτογραφίες, έχω πολλά πράγματα. Και είδατε και στα βίντεο που σας έδειχνα, δεν σας έδειχνα το γραφείο, σας έδειχνα μόνο εμένα. Ήταν πολύ χάλια. Το μόνο στιγμή που μπορώ να βάζω την κάμερα για τα βίντεο μου στο γραφείο, το έκανα και εγώ παλιά, αυτό θυμάστε. Ας πούμε μετά να φύγει, να θυμάστε τον Ιούνιο, την έβαζα εδώ την κάμερα. Και από εκεί μετά έκανα όλη την υπόλοιπη δουλειά μόνο μου. Ναι, εδώ να βάλω την κάμερα, δεν βλέπει το γραφείο, δεν βλέπει εμένα. Ας πούμε σε ένα βίντεο ξεχωριστό, έβαλα αυτό το βιβλίο εδώ πάνω σε αυτό το σημείο. Και έβαζα την κάμερα εδώ, έτσι, κοίταγε εμένα μπροστά. Εδώ είναι λίγο πλαϊνά. Έχει λίγο μια πλαϊνή όψη το πλάνο αυτό. Δεν είναι τελείως ίσιο. Και εγώ δεν φαίνομαι ίσιο σε αυτό το πλάνο. Πρέπει να γυρίζω λίγο. Γιατί αντί να είμαι έτσι και να με βλέπει μπροστά όπως είναι εδώ, είναι πλαϊνή και πρέπει να κάνω λίγο αυτό. Να γεννάω έτσι.
αλλά έχω καρέκλα, πολύ καλή καρέκλα, η οποία βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Και αυτή μας καρέκλα σε πλώνει κιόλας. Είναι απλά έτσι, έχει και βάση, δεν είναι gaming καρέκλα αυτή, είναι καρέκλα γραφείου. Σε ένα γραφείο, σε ένα δημόσιο χτίδιο, τέτοιες καρέκλες έχουν, δεν έχουν τέτοιες μικρές. Αυτή έχω ακούσει και τη θεωρία, πλέον τη μόνη να την πετάξουμε, γιατί έχω ακούσει από την οικογένειά μου. Ναι, εδώ που έχει πάνω τα ρούχα. Και αυτό με τα ρούχα, παιδιά, είναι πιο απαράδεκτο ακόμα από όταν έχεις πράγματα. Πάμε τα λες, τα σιχαλάλι, θα το άλλο ρούχα. Που είναι άπλια και βρώμικα. Ρε άγγελε, μας απογοητεύεις όλες ώρες. Ναι, παιδιά, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά τι να κάνω. Πρέπει λίγο να βρω το ρυθμό μου, θέλει ρυθμό αυτό. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Λίγο μετά από ένα σχαστή, κάτι να κάνει λάθο, κάτι να πει, μου λέει, το αφήνω, δεν είναι τίποτα. Δεν χάθηκε ο κόσμο. Και μετά να έχουμε πάλι αυτό το αποτέλεσμα. Σιγά πάλι ίδιο αποτέλεσμα δεν θέλω. Όχι. Δεν θέλω να γίνει πάλι και να γίνει πάλι σε αυτό το πράγμα χάλι. Θέλω να γίνει βιώσιμο. Όπως είπε και προηγουμένω. Βιώσιμο. Στο βίντεο που θα κάνουμε θα δούμε αυτά από την Αλφα μέχρι το Ωμέγα. Για να καταλάβετε λίγο τι. Τώρα να καταλάβω τι με οδήγησε να φτάσω σε αυτό το σημείο δεν ξέρω. Γιατί θέλω να μάθω. Θέλω να είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μετράει τι γίνεται. Όχι απλά να λες θεωρίες, συνωμοσίας, θα μιλήσω να σκέφτεσαι και μόνος, να το διαλογίζεσαι, να μην το αφήνεις να σε ρίχνει κάτω και να σε πηγαίνει πίσω. Τώρα ήταν με το νόμο μου έτσι, πηγαίνω πίσω. Εκεί που λέμε θα είσαι ανεξάρτητος, λέω αυτή η εικόνα με πάει πίσω. Και μου κάνει να λέει, α, γιατί δεν είσαι ανεξάρτητος, μου είναι τόσο χάλια, γιατί και το φίλος που θα πας, θα μείνεις μόνος σου, θα είναι έτσι, βρώμικο, και ατσούπι και τελείως, ό,τι να είναι. Όπως όλα τα πράγματα στο πάτο, στο γραφείο, οπουδήποτε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ακόμα για να το αγγιθώ. Δεν μας πω με τη σιγουριά πράγματα. Ακόμα είμαι 22 χρονών και εγώ μένω με τους δικούς μου. Έχω το χώρο αυτό, ειδικό μου και το κάνω ό,τι θέλω. Πλέον η μητέρα μου έχει πει πλέον, όπως και στα άλλα δωμάτια και σε αφήσουμε ακόμα, λέει δεν μπαίνω πλέον να σχεδιάσω εγώ, θα καθένετε μόνοι σας. Όποτε θέλετε εσείς ότι είναι ώρα για χάρισμα, να το μαζεύετε. Και πολύ σωστό αυτό. Πλέον είμαστε μεγάλοι. Οι μεγάλοι κάνουν πλέον πράγματα μόνοι τους. Δεν βάζουν χωνιούς να καθαρίζουν. Αν θα καθαρίζει ακόμα η μητέρα μου, θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Το τρέμω από τώρα που το ακούω. Ενώ τώρα, και μόνο να καθαρίζουν, ναι, είναι πολύ καθαρίζουν, ας πούμε. Την μπίλα κατάσταση. Θα πάει το αχούρι. Για μην ανησυχείτε, θα το αλλάξουμε σύντομα αυτό, μην ανησυχείτε, το κάνουμε σε βίντεο για να καταλάβετε λίγο τι παίζει με το χώρο. Και να έχετε μια εικόνα κι εσείς. Να λάβω direct, κατευθείαν γνώμες, όχι απλά να κάνω εργασίες, να μην πείτε μια γνώμη. Τύπου άγγελε καθαρισέτο, είναι καθαρό, βρώμικο, λοιπά και ξέρετε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο short με σήμερα, μείνετε στο κανάλι μου. Τώρα θα ανεβούν ακόμα 2 αναλύσεις από την θεματική εβδομάδα, η οποία τελείωσα, τέλος, τελείωσα σήμερα. Είναι σήμερα το τελευταίο βίντεο της θεματικής εβδομάδας και επειδή σας αγαπάω και σας σέβομαι, θα κάνω άλλο ένα βίντεο έξτρα. Έξτρα. Και μετά πάμε για άλλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας, εδώ πέρα με το χάος, με το χούρι. Αχούρι. Με βγαίνει το λέω, αλλά το λέμε και αχούρι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Πέραμε το αχούρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ένα τέλος παρακολουθήσατε. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Αυτά, παιδιά, πολλά. Γεια σας.